Λοιπόν, τώρα σοβαρά. Όσοι ξέρετε, γράφετε από κάτω ποιο ακριβώς είναι το κιλωτή χρώμα. Υπάρχει. Να πάμε στα του debate. Κανένας αναλυτής μέχρι αυτή τη στιγμή δεν διακινδυνεύει να πει αν το χθεσινό debate έφερε την Κάμαλα Χάρις ένα βήμα πιο κοντά στο Οβάλ γραφείο. Έκανε το μεγάλο λάθος να κατέβει ως φαβορή. Τι έκανε μεγάλο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το είδα 4 ώρα το πρωί το debate που γινότανε. Όταν ξύπνησα όμως είδα μεγάλα αποσπάσματα σε όλα τα κανάλια τα εξωτερικά που το παίξανε. Διαβασμένο σημείο από το Google και εντάξει. Τι έγινε. Αυτό ήταν το φαβορή. Και νομίζανε ότι αυτή είναι μια γυναικούλα, την οποία ήταν άχρωμη, άγευστη, 4 χρόνια δεν την ξέραμε σχεδόν, ήταν στη σκιά του Biden. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα κατέβαινε ο μεγάλος Τραμπ. Και ψηλός. Με και ψηλότερος. Με το κιλωτή μαλλί που και το χρώμα έχει λίγο βελτιωθεί. Τι είναι τούτο ρε Γιάννη. Κιλωτή αυτό το χρώμα στο περίεργο στο μαλλί του Τραμπ χρώμα. Και κιλωτή χρώμα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν υπάρχει καν έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα πήγε πάνω από τις προσδοκίες. Και σε ένα debate όταν ο ένας είναι κάτω από τις προσδοκίες με το κιλωτή μαλλί και αν είναι πάνω έχει κερδίσει δεύτερη. Γιατί η ομάδα που κερδίζει. Ζάμι.